Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Αγκρότικα, επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε ο πρωτογενής τομέας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συναντήθηκε στα Βασιλικά με εκπροσώπους των αγροτών. Οι ζημίες 250 και 300. Αποδέκτης των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί στον αγροτικό τομέα, υπήρξε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στους χώρους της 29ης Διεθνούς Έκθεσης Αγρότικα, όπου αρχικά συνομίλησε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών. Εάν σε μία πενταετία δεν λυθεί το εργατικό, στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες θα φύγουν από το επάγγελμα, γιατί εγώ είμαι κτηνοτρόφος, δεν μπορώ να κρατήσω ένα κοπάδι 500-600 ζώα μόνος μου. Άρα μειώνουμε αναγκαστικά το ζωικό κεφάλαιο. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε διαδοχικές συνομιλίες με εκπροσώπους των αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων, των λαϊκών αγορών, της παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων. Πάντως τώρα το μεγάλο θέμα που με απασχολεί πολύ έντονα είναι πώς θα κρατηθεί ο κόσμος στην είπεδα. Το πρώτο, το σοβαρότερο. Το πρώτο, διότι δεν είναι μονάχα η κρίση που έχουμε λόγω της Ουκρανίας, αλλά είναι και η κρίση από την κλιματική αλλαγή. Οι λαϊκές αγορές, όσο και προσπαθούν πάντα να τα έχουν πιο φτηνά για να βοηθήσουν τον καταναλωτή. Δεν είναι ο χειμώνας και υπάρχει ένας ανταγωνισμός που θα πάνε αυτά. Θα πάνε για θέρμανση, θα πάνε για ενέργεια, θα πάνε για παραγωγή πρώτων υλών. Οι τρομακτικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, οι τρομακτικές αυξήσεις στα γεωεφόδια, οι τρομακτικές αυξήσεις που έχουν εκτινάξει το κόστος της παραγωγής, αλλά και κάνει ασύμφορη κάθε προοπτική επιβίωσης των κτηνοτρόφων, έχουν δημιουργήσει ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Το υπαρξιακό πρόβλημα αφορά την Ήπεθρο, την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε παραγωγούς και κτηνοτρόφους σε αυτόν τον τόπο? Σήμερα είναι ασύμφορο. Πρώτος σταθμός της περιοδίας του κυρίου Τσίπρα ήταν τα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, όπου και εκεί πραγματοποίησε συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εδώ και δύο χρόνια κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια και κάποιοι άλλοι δεν αντέχουν να επιβιώσουν. Η εσχροκέρδεια των παραγωγών και των παρόχων συνεχίζεται κανονικά, ενώ οι παραγωγοί, οι μικρομεσαίοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Θεσσαλονίκη με επίσκεψη σε βιολογικό αγρόκτημα στην περιοχή του Δήμου Βόλβης.